Έλληνες και ξένοι αθλητές των παγκόσμιων αγώνων Special Olympics, νέοι και νέες από όλο τον κόσμο με ειδικές ικανότητες, συγκλονίζουν από τις πρώτες κιόλας ημέρες των αγώνων με την τιτάνια προσπάθειά τους, δίνοντας μαθήματα θάρρους, θέλησης και απεριόριστης ψυχικής δύναμης. Είναι αθλητές που αξίζουν το χειροκρότημα όλων. Την ώρα όμως που οι θεατές χειροκροτούν τα άξια θαυμασμού παιδιά, η κοινή γνώμη εξοργίζεται καθώς πληροφορείται μέρα με την ημέρα νέα στοιχεία σοκ για τις έξω από κάθε λογική δαπάνες σε μια περίοδο που η χώρα αντιμετωπίζει το φάσμα της χρεοκοπίας και κόβονται επιδόματα ακόμη και σε δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους των 500 ευρώ. Όπως προκύπτει από το επίσημο κείμενο του προϋπολογισμού που έχει στη διάθεσή του το Μέγκα, αρχικά το 2008 επί κυβέρνησης Καραμανλή οι τότε αρμόδιοι υπουργοί είχαν εγκρίνει συνολικό κόστος 74,7 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό το οποίο μειώθηκε μετά από παρέμβαση της σημερινής κυβέρνησης και του αρμόδιου Υφυπουργού Υγείας Χρήστου Αηδόνη στα 68,9 εκατομμύρια ευρώ. Απίστευτο ποσό για τα δεδομένα της εποχής. Από αυτά τα 26 εκατομμύρια ευρώ δίδονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, τα 5 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από χορηγίες σε μετρητά, εκ των οποίων τα 4 εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία του ΟΠΑΠ, ενώ προβλέπεται κάλυψη 27 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ από χορηγίες σε είδος. Δεδομένης όμως της οικονομικής κρίσης, εάν δεν καλυφθεί αυτό το ποσό, όπως γράφει στα ψηλά γράμματα του επίσημου εμπιστευτικού κειμένου, η κυβέρνηση εγγυάται την κάλυψη τυχόν ελλείμματος στον προϋπολογισμό της Οργανωτικής Επιτροπής. Όταν προχθές πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι τα αναπηρικά καροτσάκια θα επιδοτούνται μόνο με 50%, όπως και τα ακροτηριασμένα μέλη ενός αναπήρου, και δεν το καλύπτει πλήρως το κράτος, είναι νομίζω σκάνδαλο και μεγάλη απογοήτευση για το χώρο μας να βλέπουμε να δαπανούν τόσα μεγάλα ποσά. Προσέξτε όμως, σαν να μην έφτανε το τεράστιο ποσό που προβλέπεται να δαπανίσει το κράτος εν μέσω κρίσης, η Επιτροπή ζητεί να ενεργοποιηθεί επιπλέον μαξιλάρι 2,6 εκατομμυρίων ευρώ για να καλυφθεί η μαύρη τρύπα. Και είναι αμφίβολο αν θα μπορέσει να το αποφύγει το Υπουργείο Υγείας, δεδομένων των υποχρεώσεων που ανακύπτουν από τη σχετική σύμβαση. Ταυτόχρονα, η πραγματική κρατική δαπάνη θα είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς με βάση τη σύμβαση παρέχονται δωρεάν από το κράτος υποχρεωτικά. Όλες οι εγκαταστάσεις χωρίς χρέωση ενοικίου, ρεύματος, νερού, πετρελαίου ή άλλων κοινοχρήστων δαπανών, καθώς και οι αποθήκες εφοδιασμού χωρίς χρέωση ενοικίου. Δημόσιοι υπάλληλοι που αποσπώνται όπως γράφει η σύμβαση για να περιοριστούν οι δαπάνες μισοδοσίας της Επιτροπής και οι υπάλληλοι με συμβάσεις μερικής απασχόλησης ή έργου. Ελεύθερες μετακινήσεις όλων των διαπιστευμένων από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ. Φυσικά όλα αυτά δωρεάν για την Επιτροπή, διότι το υψηλότατο κόστος αυτών των παροχών βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και επομένως τους Έλληνες φορολογούμενους. Το κόστος των αγώνων που αγγίζει τα 70 εκατομμύρια ευρώ, την ώρα που δράσεις για τα άτομα με ειδικές ανάγκες περιορίζονται δραματικά, δημιουργεί μείζον θέμα. Αίσθηση όμως προκαλεί και το γεγονός ότι ο γιος της Γιάννας Δεσποτοπούλου, Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής και Προέδρου της Special Olympics Ελλάδος, που είναι ιδιωτικό σωματείο Ηλίας Δεσποτόπουλος, αμείβεται ως υπεύθυνος του τομέα τεχνολογίας των αγώνων με 93.480 ευρώ ετησίως. Δηλαδή, με χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού έχει μηνιαίο μισθό σχεδόν 8.000 ευρώ, περισσότερα δηλαδή από τον βασικό μισθό ενός υπουργού ή ενός βουλευτή. Επαναλαμβάνουμε, με χρήματα από τα κονδύλια των αγώνων, δηλαδή και από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο γιος της κυρίας Δεσποτοπούλου έχει τοποθετηθεί υπεύθυνος στον τομέα τεχνολογίας των αγώνων, ενώ όπως έχει αποκαλύψει το Έθνος της Κυριακής, η μόνη του εμπειρία ήταν η κατασκευή ιστοσελίδων και κάποιες υπηρεσίες στην οικογενειακή τους επιχείρηση. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος τομέας έχει ένα από τα μεγαλύτερα μπάτζετ του προϋπολογισμού και συγκεκριμένα 10.330.000 ευρώ, εκ των οποίων σχεδόν τα 3,5 εκατομμύρια σε μετρητά από το κράτος και τα υπόλοιπα υποτίθεται από χορηγίες. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Έθνους που δεν έχει διαψευστεί, για τις ανάγκες των αγώνων έγιναν διαγωνισμοί για τους οποίους ανακύπτουν σοβαρά ερωτήματα για τη διαφάνειά τους. Παρά το γεγονός ότι στο master plan γινόταν λόγος για διεξαγωγή 40 τουλάχιστον διεθνών, εθνικών και πρόχειρων διαγωνισμών, προκηρύχθηκαν ελάχιστοι. Και τα ερωτήματα για τις υπερβολικές δαπάνες δεν έχουν τέλος. Το κόστος των αγώνων ξεπερνά τα 70 εκατομμύρια ευρώ, όταν οι δύο προηγούμενες διοργανώσεις κόστησαν στο Δουβλίνο 30 εκατομμύρια ευρώ και στη Σαγκάη 36 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο για τις τελετές έναρξης και λήξης, όπως φαίνεται στο επίσημο κείμενο του προϋπολογισμού, δαπανώνται 7.730.000 ευρώ. Οι προηγούμενοι αγώνες σε Δουβλίνο, Σαγκάη, κόστησαν τα μισά από τα 70 εκατομμύρια που θα κληθεί να δώσει η χώρα μας για τους αγώνες αυτούς. Θέλω να εκφράσω την αγανάκτησή μου. Διότι ένα γεγονός που έχει χαρακτήρα πιο πολύ ψυχαγωγικό και όχι αθλητικό έχει πιστωθεί με τεράστια ποσά, δεκάδες εκατομμύρια, τη στιγμή που το αθλητικό αναπηρικό κίνημα είναι, να μην πω υπερβολή, πνέει τα λίστια. Και δεν είναι μόνο το κόστος της τελετής έναρξης. Εντονότατες αντιδράσεις προκάλεσαν οι κατασκευές στο ιστορικό Καλλιμάρμαρο στάδιο, οι οποίες αλλίωσαν τη φυσιογνωμία του χώρου.
Ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας Ισίδρος Κούβελος κατήγγειλε το γεγονός με επιστολή του στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ενώ έντονη είναι και η αντίδραση του μέλους της Επιτροπής και Προέδρου της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος Γιώργου Λενού. Και αυτό θα με πολύ μεγάλη μας θλίψη ότι έχει παραβιαστεί βάναυσα η εξωτερική όψη του Παναθηναϊκού Σταδίου. Έχει παραποιηθεί στην κυριολεξία. Έχει βιαστεί, θα έλεγα. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί το συνολικό ύψος και άλλων κονδυλίων του προϋπολογισμού των αγώνων, όπως επικοινωνία και μάρκετινγκ 6,1 εκατομμύρια ευρώ, διεθνείς σχέσεις 2,65 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, χθες το βράδυ η Οργανωτική Επιτροπή παρέθεσε δεξίωση σε υπερπολιτελές ξενοδοχείο της Βουλιαγμένης με εκατοντάδες προσκεκλημένους, μεταξύ αυτών και αξιωματούχους από τις χώρες που συμμετέχουν στους αγώνες αλλά και επικεφαλής των αποστολών. Ο Περιφερειάρχης Γιάννης Γουρός υπέβαλε σε ανύποπτο χρόνο την παραίτησή του από την Εκτελεστική Επιτροπή, επικαλούμενος φόρτο εργασίας, ενώ ήδη είχε σπεύσει να επισημάνει την έντονη διαφωνία του για τις υπερβολικές δαπάνες εν μέσω της φοδρής οικονομικής κρίσης. Και όλα αυτά με όλες τις πλευρές να διαμηνύουν ότι δεν μπορεί κανείς να εκμεταλλεύεται την ιερή προσπάθεια αξιοθαύμαστων αθλητών και αθλητριών που συγκλονίζουν με τη μάχη τους. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι εγώ δεν έχω με τα παιδιά τίποτα, γιατί και εγώ, σαν ανάπηρος που είμαι, τα εκτιμώ. Μπορούσε να γίνει μια σεμινή γιορτή με πολύ λιγότερα χρήματα.